Και Μαρία, έχεις ρεπορτάζ σχετικά με το ατύχημα στο Αλούφαν Πάρκ. Τέσσερα παιδιά είναι τραυματισμένα. Χθες πήγαν εκεί οι πραγματογνώμονες. Αυτά γίνανε την ώρα της εκπομπής εχθές, την ώρα που ήμασταν στον αέρα. Βλέπαμε δηλαδή στη ζωντανή σύνδεση τους εμπειρογνώμονες να προσπαθούν να κάνουν έναν έλεγχο επιτόπιο για να δούνε κατά πόσο λειτουργούσε ή είχε άλλα ζητήματα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο σφραγισμένο χώρο. Λοιπόν. Σφραγισμένο, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε τι έγινε τώρα χθες το πρωί. Μπήκαν μέσα οι πραγματογνώμονες αλλά και οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες για να συλλέξουν ευρήματα και να κάνουν αυτοψία. Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Κώστας Λακαφώσης, να σας πω ότι αφήνει αιχμές πολύ σοβαρές, γιατί είπε ότι από τη στιγμή που σφραγίστηκε το συγκεκριμένο τρενάκι, οι ιδιώτες έκαναν τη δική τους αυτοψία και υπάρχουν αρκετές επεμβάσεις. Αυτό ενδεχομένως να αλλάζει τα δεδομένα. Πάντως σίγουρα αυτοψία θα γίνει και τις επόμενες μέρες, σε δεύτερο χρόνο, γιατί έχουν βρει κάποια ευρήματα και θέλουν να κάνουν την ταυτοποίηση με κάποια άλλα περιστατικά που έχουμε γνωρίζουν εκείνοι. Έχουμε τον κύριο Λακαφώση, που είναι ο σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει την οικογένεια. Να τις ακούσουμε και αμέσως μετά με τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δικηγόρο. Που εκπροσωπεί το. Που εκπροσωπεί το Λούνα Πάρκ, για να τα κουβεντιάσουμε όλα εδώ παρέα. Εμείς δεν βρήκαμε το παιχνίδι όπως σφραγίστηκε μετά το ατύχημα, γιατί αν είδατε κάποιο δελτίο τύπου κυκλοφόρησε χτες, κάποια ιδιωτική εταιρεία ήρθε χτες και έκανε επεμβάσεις και ελέγχους στο παιχνίδι. Οπότε αυτό που είδαμε εμείς ήταν το αποτέλεσμα της επέμβασης του ιδιώτη, δεν ήταν αυτό που σφραγίστηκε ακριβώς μετά το ατύχημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο φορέας πιστοποίησης να μπει σε ένα σφραγισμένο παιχνίδι χωρίς την άδεια του εισαγγελέα, χωρίς την άδεια της αστυνομίας, και να το ελέγξει, όπως λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε ήδη τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τον πραγματογνώμονα που όρισαν οι οικογένειες, ο οποίος νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρος, δεν χρειάζεται να τον ερμηνεύσουμε. Έχει μιλήσει για παρεμβάσεις μετά το ατύχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η απάντηση. Βιάστηκε να μιλήσει ο τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν δικαιολογημένο ενδιαφέρον όταν συγγενικά τους πρόσωπα αυτή τη στιγμή έχουν τραυματιστεί. Mm-hmm. Και πριν απαντήσω σε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία δεν έχει τη διάθεση να αντιδικήσει με τα παιδιά που τραυματίστηκαν. Αυτό το έχω πει στον συνήγορο που τους υπερασπίζεται, στον Βασίλη τον Καπερνάρο, mm-hmm. ότι είμαστε δίπλα, οτιδήποτε θέλουν θα συνδράμουμε. Συνέβη και ένα περιστατικό, η υπαιτιότητα ερευνάται, αλλά ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, που πιστεύει η εταιρεία ότι δεν έχει διαπράξει κάτι από αμέλεια, δεν μπορείς να της αποδώσεις κάποια ευθύνη, θα είναι δίπλα στις οικογένειες. Το ξεκαθαρίζουμε. Mm. Το δεύτερο, ο κύριος τεχνικός σύμβουλος καταρχήν έκανε δηλώσεις δημόσιες, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Λακαφώσης ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι απόρριτη σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το ελέγξει ο εισαγγελέας. Κύριε Δημητρακόπουλε, επειδή παρακολούθησα τις δηλώσεις του, να σας πω μόνο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αφήστε με να τοποθετηθώ. Ναι, ναι. Αφήστε με να τοποθετηθώ και μετά κάντε μου ό,τι ερωτήματα θέλετε. Δεν έχω απαντήσει ήδη στο ερώτημα που τέθηκε. Δεν ήταν σφραγισμένος ο χώρος. Ο χώρος σφραγίστηκε στις 3 το μεσημέρι, στις 7 του μηνός, με εισαγγελική παραγγελία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σφραγισμένος. Διότι όταν σφραγίζεται ένας χώρος μπαίνει μια κορδέλα. Αυτό που βλέπετε και στις ταινίες. Φυλάσσεται από αστυνομικούς. Κανένας αστυνομικός δεν υπήρχε εκεί. Κανένας δεν είπε απαγορεύεται. Αυτή η εταιρεία που έκανε επιθεώρηση την έκανε σε χώρο που δεν ήταν σφραγισμένος. Είναι μία από τις καλύτερες και πλέον ικανές για να πιστοποιήσουν τέτοια περιστατικά. Είδε μόνο το μηχάνημα. Δεν έγινε καμία παρέμβαση. Και αυτό που λέει ο τεχνικός σύμβουλος είναι λάθος. Εάν έχει γίνει παρέμβαση, υπάρχουν οι δυνατότητες και τα μηχανήματα να διαπιστωθεί η παρέμβαση πότε έγινε χρονικά. Ό,τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο μηχάνημα, υπάρχουν τιμολόγια της εταιρείας πριν από 3 μήνες και οι όποιες επισκευές έχουν γίνει χρονολογούνται πριν από 3 μήνες και αυτό φαίνεται και από τα βιβλία που τηρούνται. Άρα, ο συγκεκριμένος τεχνικός σύμβουλος έσφαλε όχι μόνο δικονομικά, αλλά προέβη σε ένα συμπέρασμα το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττει τη φήμη της εταιρείας και από εκεί και πέρα θα επιφυλαχθεί αυτό η εταιρεία. Για τις δηλώσεις, προσέχτε, του συγκεκριμένου πραγματογνώμονα. Για την το καταλάβαμε, κύριε Δημητρακόπουλε, το καταλάβαμε αυτό που λέτε. Μισό λεπτό μόνο, γιατί η συνάδελφός μας, η Μαρία Βούσουλα, που έχει κάνει και την έρευνά της, θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα.
Ναι, ήθελα να το ρωτήσω την ώρα που ήταν εκείνη η δεδομένη στιγμή να σας πω ότι ο πραγματογνώμονας, επειδή παρακολούθησα τη συγκεκριμένη δήλωση, είπε ότι δεν θα αναφερθώ στα ευρήματα. Οπότε ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, λέει ότι υπήρξε ένα δελτίο τύπου από την εταιρεία, στο οποίο αναφερόταν, μάλλον στο οποίο γινόταν λόγος ότι μπήκαν μέσα, είδαν και υπήρξαν αυτές, αν θέλετε, οι μετατροπές, αυτές οι παρεμβάσεις, οι επεμβάσεις, όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, αυτή είναι μια διαπίστωση του τεχνικού συμβούλου, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από τη στιγμή που έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο όλους μας έχει δημιουργήσει θλίψη. Σωστά. Καμία απολύτως. Εάν έχει γίνει παρέμβαση, όπως λέει ο κύριος τεχνικός σύμβουλος, θα πρέπει να την εντοπίσει χρονολογικά. Και ευτυχώς υπάρχει τεχνολογία που μπορεί να διαπιστωθεί πότε γίνεται τεχνικά μια παρέμβαση. Σας λέω λοιπόν ότι οι όποιες παρεμβάσεις είχαν γίνει πριν από 3 μήνες και αποδεικνύεται αυτό από τα τιμολόγια που αγοράστηκαν τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά, όπως και από τα συνεργεία που δουλέψανε πριν από 3 μήνες. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, η συγκεκριμένη εταιρεία που επιθεώρησε το έργο για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν έχει τις προϋποθέσεις ούτε την άδεια να κάνει επισκευές. Καταλάβατε, είναι καταλάβαμε, λάθος 100%. Απλά ξέρετε, η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος τεχνικός σύμβουλος, δεν θα πω το όνομά του. Ωραία, ας μην μιλήσουμε στον τεχνικό σύμβουλο, κύριε Δημητρακόπουλε. Και η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος, επαναλαμβάνω, για το συγκεκριμένο τεχνικό σύμβουλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας πάμε λοιπόν δια της ατόπου απαγωγής. Μας λέτε λοιπόν εσείς ότι δεν υπάρχει ούτε αμέλεια από την εταιρεία που εκπροσωπείτε, που διαχειρίζεται το Luna Park, και ούτε έχει διαπιστωθεί κάποιο τεχνικής φύσης πρόβλημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Άρα, γιατί αφού αποκλείουμε κάποια ενδεχόμενα, κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Φταίγανε λοιπόν, όπως μας είχε πει εδώ εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας του Luna Park, φταίνε τα παιδιά τα οποία κατά τη διάρκεια που κινούνταν αυτό το βαγονάκι ανασηκώθηκαν από τη θέση τους ή και έκαναν κάτι το οποίο το εξέτρεψε από την πορεία του και είχαμε αυτή την κατάληξη. Κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Η απάντηση, εκπροσωπώντας την εταιρεία, είναι σαφής. Δεν αποδίδουμε καμία ευθύνη στα παιδιά. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Όταν θα ολοκληρωθεί, ας αφήσουμε τον ανεξάρτητο πραγματογνώμονα που ορίστηκε από την προανακριτική αρχή να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όταν θα το έχουμε αυτό, τότε θα τοποθετηθούμε. Και φανταζόμαστε, κύριε Δημητρακόπουλο, δεν θα κάνω και δεν θα επιρρύψω ευθύνες στα παιδιά. Θα ήταν ανήθικο από μένα, όπως και η εταιρεία, ρητά και κατηγορηματικά, επαναλαμβάνω, η πρόθεσή της δεν είναι να διδικήσει με τα παιδιά. Αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι στο συγκεκριμένο Luna Park εργάζονται 250 οικογένειες, είναι 20 χρόνια σε λειτουργία, είναι ένα από τα καλύτερα Luna Park στα Βαλκάνια και από τα καλύτερα της Ευρώπης, με ελέγχους οι οποίοι γίνονται καθημερινά από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Το τι συνέβηκε είναι ερευνητέο. Όσοι εκ των προτέρων βγάζουν συμπεράσματα, ουσιαστικά δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία του Luna Park, και αν αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί μια αμφιβολία στον κόσμο για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δημιουργηθεί μια τεράστια ζημιά στην κύριε επιχείρηση, θα κλείσει, θα μείνουν 250 άνθρωποι στον δρόμο, και μετά όταν θα βγει το πόρισμα θα πούμε αν κάναμε ένα λάθος. Μακριά από εμάς. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν και καταδικάζουν κάποιοι με τηλεδίκες. Να σας θέσω ένα άλλο στοιχείο να μας απαντήσετε τελευταίο. Ούτε προτίθεμαι να κάνω. Να ακούτε, κύριε Δημητρακόπουλε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω από το. Πολύ καλό ήχο, συγχωρείτε. Ο Αντώνης ο κριτικός σας ρωτάει. Γι' αυτό και σας το επισημαίνω έτσι. Εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ που. Από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει ότι τη στιγμή που πέφτει το συγκεκριμένο παιχνίδι, αυτό το τρενάκι, υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές του πάρκου που απαθανατίζουν τα παιδιά και στη συνέχεια μπορούν να αγοράσουν αυτές τις φωτογραφίες. Άρα, αν κάποιο παιδί ήταν σηκωμένο ή δεν είχε την αρμόζουσα στάση μέσα στο βαγόνι, μπορεί να έχει καταγραφεί από αυτές τις φωτογραφίες. Σωστά ή όχι? Κύριε κριτικέ, καλά κάνετε και ρωτάτε για να δείτε ότι το ρεπορτάζ που έχετε είναι εσφαλμένο. Μάλιστα. Ο φωτογράφος που έβγαζε φωτογραφίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι και γενικότερα στο συγκεκριμένο Luna Park δεν συνεργάζεται από τον Οκτώβριο του 2021. Άρα δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Να δείτε λοιπόν ότι οι πληροφορίες που σας δίνουν και προκύπτουν όλα αυτά που έγραφα. Μάλιστα. Δεν είναι σωστές. Μάλιστα. Ωραία, ήσασταν σαφείς, κύριε Δημητρακόπουλε. Θα δούμε αν υπάρχει και βίντεο που έχει ακουστεί ότι υπάρχει ένα βίντεο και όλα αυτά θα τα δούμε. Μακάρι να υπήρχε. Μακάρι, αλλά επαναλαμβάνω και κλείνω. Η εταιρεία δεν αντιδικεί με τα παιδιά. Κατανοητό. Θέλουμε να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν
να επανέλθουν στην υγεία τους και θάματες δίπλα τους. Το έχω κοινοποιήσει τον Βασίλη τον Καπενάρο που είναι ο προξήσιος δικηγόρος του. Ωραία. Πείτε μας τώρα κάτι άλλο, άσχετο. Άσχετο αλλά και σχετικό. Δηλαδή είναι άσχετο με την υπόθεση, έχει σχέση με εσάς. Ένα βιντεάκι που είδαμε στο Facebook, αν μπορούμε να το δούμε και να μας το σχολιάσετε. Τι έγινε, πέσατε σε αγριογούρνα στη δροσιά? Να το δούμε. Το βλέπουμε. Και πολλά κιόλας. Εδώ τι έχει συμβεί, για εξηγήστε μας. Εδώ τι έχει συμβεί. Αυτό είναι ένα βιντεάκι το οποίο το τράβηξε ο γιος μου, ο Τασούλης, όταν ήταν μια βόλτα στην δροσιά. Η αλήθεια είναι ότι και η ταπεινότητά μου και ο γιος μου και όλη μας η οικογένεια αγαπάμε πάρα πολύ τα ζώα. Εγώ αισθάνθηκα πολύ έτσι θετικά συναισθήματα που είδα μια οικογένεια. Ναι, δεν πλησιάσατε. Εντός εισαγωγικών. Γιατί αυτά τα ζώα δεν είναι άγρια. Σωστό. Αυτά τα ζώα πλέον έχουν γίνει σύντροφοι, από ό,τι μου λένε οι γείτονες εκεί πέρα της περιοχής, των κατοίκων. Τα ταΐζουν, τα χαϊδεύουν και δεν είναι καθόλου επιθετικά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και η πολιτεία θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ατυχήματα εάν μπουν σε κεντρικούς λεωφόρους. Πάντως, σίγουρο είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τα ζώα. Λοιπόν, και με αυτή την ωραία εικόνα να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο να είσαστε σήμερα στην παρέα μας και να μας μια κουβέντα απαντήστε. Μόνο, μια κουβέντα. Μας βλέπετε στις ποινικές υποθέσεις και νομίζετε ότι είμαστε άνθρωποι ίσως και σκληροί. Δεν είναι αλήθεια. Εγώ προσωπικά με τα ζώα, όσες γάτες έχω αδέσποτες στο σπίτι μου και στο γραφείο μου, ένα φαγητό της δίνεις, λίγο νεράκι και ένα χάιδεμα. Τα ζώα αυτό θέλουμε. Ειλικρινά να τριχιάζω όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούν ζώα. Διότι αυτοί που κακοποιούν ζώα εν δυνάμει εύκολα θα κακοποιήσουν και ανθρώπους. Βέβαια. Πιστεύτε με, σας το λέω λόγω. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Δημητρακόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ.